σάντουιτς την πρώτα απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το γήπεδο των Άνω Λιωσίων. Για να παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση των συμπολίτες. Λοιπόν, οι οποίες αγωνίζονται στην Evolution League. Μας τονώνουν εδώ, μιλώ έτσι αγωνιστική δύο σήμερα. 2-3 νίκες. Και για τις δύο ομάδες που ισοβαθούν. Άρα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ κλειστό μάτι. Δεδομένου το σημαντικό. Αλεξάνδρου μέχρι μέσα, τον δίνει. Έχουμε το 2-0. Λεκάμπης. Αλεξάνδρου για την ομάδα των Στέρν. Σου τριών πόντων άστοχο από τον Σεβάτο. Έστω το σούτ.
assist, να απαντήσει. Αμυντικό rebound από τον Λεκάντι. Βάζοντας από αυτούς να πάρει ο Τζούς. Περιμένουμε Παυλόπουλος μετά από τις κόντρες. Διαφορά. Η ομάδα θα ξεμπολίτας. Σολδάτης θα ανεβάζει από τη δίεση. Ο Σούτου. Λεκάντης. Και έχουμε time out έπειτα από το πολύ καλό ξεκίνημα. Πολίτας, αφού ανεβάζουν τη διαφορά στους 10. Τα πρώτα πολίτα. Θα είμαστε στρέφουμε. Έχουμε επιστρέψει το time out. Ο Σολδάτος παίρνει ένα σύγκριο από τον Ασφαλτή για Σαν Αντώνιο. Πολίτας αναγκάζονται να πιέσουν περισσότερο οι Σαν Αντώνιο. Αυτός είναι με 10 πόντους. Είναι στο σκορ. Ο Λιατάκης μειώνει, θα πάρει και το φάουλ. Πίεση από το Λιατάκι. Θα κερδίσει την μπάλα. Ο Λιατάκης ο οποίος δεν μας συνεχίζει φέτος. Τα πλεξίματα έχει λιγότερο από ένα χάμα. Κερδίζεται από τους πολύ ωραία μπάσα. Και ο Παυλόπουλος για τρεις μέσα! 15-5! Δεύτερο τρίποντο του στην ενδιαφέρουσα περίοδο. Μέσα στο
ελεύθερο στο σίδερο. Για να κατεβάσει τη διαφορά στο μονοτσίκιο. 17-8. Περίοδου 16-21 για τους
21-16 μάλλον για τους υπέδρουχους. Ο Σεμπολίτας επιστρέφουμε για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Έναρξη δεύτερης περίοδου. Παίρνει την μπάλα, βλέπει τον Λιατάκη, ελεύθερος για ελεύθερος. Πολύ αναβάτος. Τριανφόντων αυτό. Ναβάτογλου είδε τον Λίνα Βάτο, ο οποίος κέρδισε το φάουλ, θα πάει στη γραμμή να εκτελέσει δύο βολές. Yeah.
Ολυμπιακός με το layup. 26 όλα. Time out. Τα 4,5 λεπτά της δεύτερης περίοδου επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε με το time out. Η διαφορά στον πόδι για τις δύο ομάδες. Ελένη. Παυλόπουλος σταματάει από τα 6 μέτρα. Παυλό η μπάλα. Αλεξάνδρου. Αλεξάνδρου με την μέσα όλο το δρόμο. Θα πάρει το φάουλ. Θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει δύο βολές. Άνευτο γιους δύο. Θα έχουμε το πρώτο προσπέρασμα για την ομάδα. Στην πρώτη. Άσπαθο στη δεύτερη, 27 όλα. Υπάρχει όμως σε θετικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Κατήγγειλος Αλεξάνδρου τώρα. Φώναξα τον πάγκο των Σαν Μενεσπέρνους ότι θα είναι 5 δευτερόλεπτα. Εδώ ξανά οι παίκτες. Τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Γαβάθογλου τώρα για την ομάδα των Συμπολίτας. Βλέψιμο. Γεννάς. Πάσα. Αφήντας του Παυλόπουλου. Γαβάθογλου αστόχησε. Δύο βολές. Έφτωχος στην πρώτη, 28-27. Yeah.
Άρα παραμένεις δύο. Θέλει μάλλον. Να η όλη αυτή σουτάρια στο κύριο. Μάχης για το rebound. Είστε ο Χάρης. Όταν τον Γαβά Παυλού στόχισε ο Παυλόπουλος Σάντα Θεοχάρης φέρνει το σου 31-27. Ετοιμάζεται να περάσει στο παρκέ ο Σολδάτος και ο Κοντιγιάννης διάβησε την πρώτη. Καπετοράκης παίρνει το φάουλ, πάει στη γραμμή. Άστοχος ο Σολδάτος. Επιθετικό φάουλ το οποίο κερδίζει ο Παναγιώτης Σολδάτος. Πρόξη μπάλα 31-30 και 15 μέχρι το τέλος του ηλικρονού. Βελέντη σηκώνει για 2. 33-30. 2 λεπτά. Το ελβάτος κατέβασε χωρίς την τρική εσύ. Τσαντά, η διαφορά στους 5. 1-38. Σολδάτος
εφόσον έχουν συμπληρώσει ομαδικά φάουλ. Καίγει, παιδόν κλείνει. Καίγει, καίγει. Σεμπολίτας. Και σεμπολίτας κλείς, παίρνει μάλλον. 1-26. Αυτό θα σκόρτισε. Εστοχή όμως στη δεύτερη, 35-1. Βελέντι σηκώνεται ωραία η πάσα. Παυλόπουλος, αστοχή, επιθετικό rebound. Καμάντι. Βραχείο, Βελέντι, περνάει. Σαν Αντώνιο Φέρνης.
να δούμε λίγο τα φωτικά. Στην αντίπερα όχι να βοηθούν εκεί στο 15ο πόδι στο Παυλόπουλος. Παυλόπουλος και πάλι για τρεις. Yeah.
Καραγκή. 2 στα 7 εντός παιδιάς. 0 στη μία βολή. Ένα καλά και φάουλ. Στο οποίο είχε φτωθήσει στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς όμως να κάνει τη δίκαιη βολή. Βελέτη, όχι, ο Βελέτη ήταν που αυτό έχει στο μεγάλο.
δεύτερο σουτ τριών πόντων από τον Σκαμάκια. Θέλησε να δει Παυλόπουλο σε αυτή τη φάση. Τάκης φέρνει το φάουλ, δύο βολές. 3:45 πριν από την τρίτη περίοδο. Στον πόντι διαφορά 42-41. Αυτή στη δεύτερη κοντή. Σκιαμάντης χαμηλά στο λεκάντι. Λιανδάτος ελεύθερος για τρεις, αστόχησε. Αμυντικό rebound. Ο Κατσίκης κρατάει. Λιατάκη σταματάει, σουτάρει για τρεις. Time out για τις δύο ομάδες. 41. 3:19 πριν από την λήξη της περίοδου. Επιστρέφουν σε λίγο. Συνέχεια στο μάτι με το time out. 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Το σκορ στο 42-41. Εκπληκτική εμφάνιση από τον Παυλόπουλο. Ο οποίος μετράει, επαναλαμβάνω, 4-6 τρίποντα. Επαναφορά από τα φράγια. Δεν ξέρω τον βάθος να πάρει την μπάλα. Ένα ιδιαίτερο φάκ για τις δύο ομάδες είναι ότι ποτέ καμία από τις δύο δεν έχουν παίξει. Χωρίς να έχουμε κάνει μια πιστεύω δηλαδή. Ζαβάσοβλου το σκέφτεται για τρεις. Ποτέ το σούτ. Ο Κιτσάντας στόχισε το rebound. Ο Ζαβάσοβλου πέτα την μπάλα, στόχισε. Λιατάκης κατεβάζει. Χωρίς το 42-41. Αγγλίο τώρα και έρχεται για το ασπρό μαύρο προβάδισμα, το χρυσό μαύρο. Σαν τα δύο στον κατρία. Στα δύο λεπτά και 44 στα δύο τώρα. Απάντηση στην απάντηση. Ευκαιρία για τον Αλεξάνδρου. Είναι λίγο σκληρό. Επιστρέψαμε στο μάτς. Το φάουλ που ήταν νωρίτερα μετά από έλεγχο δόθηκε αντιαθλητικό πάνω στον Αλεξάνδρου. Άρα, σαν να το δούμε σήμερα την Πέρμς έχουν την ευκαιρία να πάρουν την μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι ως τώρα, η οποία δεν ήταν κάτω από τον ένα πόδι. Τώρα έχει πάρει τους δύο. 44-47. Thank you.
όσο ήμασταν σε διακοπή, δώστηκε τεχνική ποινή στον πάγκο των Σεμπολίτας. Μία βολή για τους Πέντς, που θα αναλάβει λετάκι. Πάλι διακόπη στο μάτι. Και μία τεχνική ποινή. Μία βολή πασχολείο. Καμάντης. Βάθογλου. Καμάτης παίρνει την μπάλα. Μην χαμηλά. Το γύρισμα άστοχο. Τζάμπολ. Βελάκι. Βελάκι παραμένει. Ένα λεπτό θέλει. Η πίεση θα βρει τελικά τον Βαζενά για το μεγαλύτερο προβάδισμα στο παιχνίδι για την ομάδα των Spurs. 5 πόντους, 44, 49, 40 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Κάτι θέλει να περάσει. Δίστασε, παίρνω στον Ναργάτο, η πίεση. Οι μάχες για το ποιος θα πάρει την μπάλα και φάουλ τελικά. Πού θα κερδίσει ο Κιτσάντας. Συνέχεια λοιπόν με την δεύτερη βολή του Κιτσάντα. Στο στόχο 46-49. Μέχρι μέσα δίνει την μπάσα στον Κατσίκη. Το λέει αυτακό. Τέλος τρίτη περίοδου. Σκορ στο 46-49. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έναρξη τέταρτη και τελευταίο δεκαλεπτή. Το σκορ βρίσκεται για το 46-49. Λίγο καλύτερη σαν Αντώνιο Σπέρμ στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλεπτού. Ωραία η πάσα που πήγε να βγει από το Λεκάδι. Ο Σκαπετοράκη πήρε, άνοιξε λίγο την μπάλα. Είδε το Σολδάτο, ο οποίος περίμενε και ηρεμή το παιχνίδι. Το 51-46. Και πάλι προβάδισμα 5 ποντών. Και κατοχή και πάλι για το Σαν Αντώνιο. Ωραία η πάσα στον Βαγενά, ο οποίος σηκώνεται και πάλι
για το 53-46. Σαυλόπουλος! Κεφάλι στο στόχο για να μειώσει 49-53. Πέμπτο τρίποντο στο μάτς. Soldados.
Φεντοράκη δίστασε τον γάτο. Παίρνει φάουλ. Ακριβώς στα 5 λεπτά, ακριβώς στα μισά του περίοδου. Γιατάκης, Σολδάτος, χαμηλά στο Βαγενά. Αστοχή και πάλι εξεπαθής. Ο Βαγενάς ο οποίος έχει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Είναι η καλύτερη του εμφάνιση μετά αυτό το ένα μάτς. Έχει πετύχει 4 πόντους. Τώρα έχει πετύχει 4 μόνο στην 4η περίοδο. Σοδάτος, πολύ δύσκολο λέει αυτό. Το 51-55. Λεκάμπης δίστασε. Έδωσε τον Αλεξάνδρου. Λεβέντη φάουλ. Για το Βαγενά, όπως έχει πέσει στον περίοδο 11 πόντους συνολικά. Περάστερα πολύ το Βαγενά. Σηκώνει για ευτυχή ο Βελέντη. Μειώνει στους δύο. Απρόσεκτη πάσα. Καταρχήν της Πέρμς. 3 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Σολδάτος είναι τον πρώτο μέσα. 53-58. Rebound του Πιτούλου. Σολδάτος έπειτα από το σημαντικό σούτ των ποντών. Πάει στον Πιτούλου. Σολδάτος και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά είναι άσχη από τον Αλεξάνδρου για το πιτικό. Αλεξάνδρου για τρεις. Αστόχησε αμυντικό rebound του Λεκάντη. Κλέβει ο Αλεξάνδρου. Γιατάκης παίρνει σου 3 πόντων. Αστοχή. Φάουλ που είχαν να δώσουν. Ήταν ο Πέρνης Πέρνης. Και 2-22. Είναι το μαδικό φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Λεκάντης προσκλήθηκε μέχρι μέσα φάουλ. Thank you.
time out, επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε σε αυτό το συλλογιστικό το παιχνίδι. Σε πολύ ασφάλισαν καλύτερα και τους φέρνουν στις σημαίες με τον έλεγχο του αγώνα. Αποκτήθηκε από χαμηλά. Έχουμε βολές, μόλις συμπλήρωσαν τα πέντε ομαδικά η ομάδα των Σπέρνς. Τέσσερα, εξήντα, αφουσίσει πρώτη βόλη, εξαμάζεις, ναι, 54-60, 1-36 πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Οι Σεμπολίτες καλούνται να αντιδράσουν. Συνδέσεις δύο και rebound από τον Κοντιάννη, δεν έχει βάλει την μπάλα, λάθος γύρισμα. Σκιαμάντη θέλει να γυρίσει ο Κοντιάννης αυτή τη φορά. Πέμπτο rebound και δίνει στο σκύπασμα. Κιτούλης. Παντό. Με τον Σολβάτη. Το screen από τον Αλεξάνδρου σηκώνεται και βάζει πολύ κλικ, πολύ κρίσιμο καλάθι ο Σολβάτος. Η διαφορά στο 8 είναι μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Για τους φιλοξενούμενους απαντάει γρήγορα γρήγορα ο Σαμάδης. Έκανε αφορά υπό την πίεση και ο πιστοφυσικός φάουλ ακρεώνεται στον Κιτούλη. Το κερδίζει ο Γαβάφολος. Έχουν τρία ομαδικά, έχουν ακόμη ένα να δώσουν χωρίς να μην σε επηρεάζει σε κάτι. 15 λεπτά μέχρι και τέλος του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε. Και τώρα 58 της κάτω διαφορά. Φάουλ. Τελευταίο που είχαν να δώσουν οι υπερδοτικοί. Τα 2,3 δευτερόλεπτα για του Σαν Αντώνιο Σπέρνς. Σε 98 και τα 2. Η διαφορά έχει φτάσει στο 8. Σολδάτος. Τα 50 δευτερόλεπτα. Αλεξάνδρου. Που χρεώνεται ο Αλεξάνδρου. Στα 41 δευτερόλεπτα. Λεκάντη. Καμάντη σύντριων πόντων. Σώζει όμως την κατοχή. Ο Παυλόπουλος. Γαμπάφαγνου για την κατοχή. Αμυντικό ριμπάν. Φάουλ, βολές για τον Σολβάτο.
κρίσιμο rebound και foul. Στα 18,4. 4 σημεία. Άλλο το block out που έγινε εδώ από την ομάδα της Τεμπολίτας. Αστοχή το δηλαδή. Τα εκατοχή για τους Τεμπολίτας. Γαβάθογλου για τρεις αστοχή. Επιθετικό του Λεκάντη για τρεις αστοχή. Έτσι το φάουλ. Δεν πήρε κάτι, τέλος παιχνιδιού. Τις άνεδρων εσπέρμους θα πάρουν την νίκη σε ένα μάτ που τους άξιζε απόλυτα, καθώς είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού έπειτα από 22,5 λεπτά παιχνιδιού αφού βρισκόντουσαν πίσω στο σκορ. Από τη στιγμή που πήραν το πρώτο προβάδισμα στη συνέχεια το να αλλάξουν αυτό το ρυθμό ήταν κάτι το οποίο άρα λοιπόν κάνε τον Ισπέρν πάνε, πάνε στο 3-3, είστε πολύ καλύτερα. Από το κλειστό των Αγιονυσίων να έχετε ένα όμορφο βράδυ.